Είμαστε σήμερα στην όμορφη Τρίπολη, σε αυτή την ημερίδα, συνεδριακή ημερίδα που κάνει η Ολομέλεια, για να διαπραγματευτούμε τα θέματα που αφορούν το κώδικα των χώρων, τα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο μας γενικότερα. Έχετε πάρει όλο το πρόγραμμα. Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα στη συνεδριακή αυτή ημερίδα τον Υπουργό μας, τον κύριο Τσιάρα που είναι κοντά μας, τον Υφυπουργό μας, τον κύριο Κότσικα που είναι κοντά μας, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Αλεξανδρίδη. Και φυσικά όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να πλαισιώσουν αυτή την ημερίδα. Είναι μια διαφορετική ημερίδα. Γίνεται μετά από 17-18 μήνες ξαναβρισκόμαστε έτσι διαζώσεις. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη ζωντανή διαδικασία, θα μπορέσουμε να βγάλουμε και πιο καλά αποτελέσματα, γιατί πιο εύκολη μπορεί να είναι μεν η διαδικτυακή επικοινωνία, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο δύσκολα που μπορεί να παραχθούν από μια τέτοια διαδικτυακή επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Τρίπολης για τη φιλοξενία, για την υπέροχη χθεσινή εκδήλωση που ήμασταν, για την υπέροχη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Άστρος. Καλωσορίζουμε το Δήμαρχο της πόλης και τον Αντιπεριφερειάρχη. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και με τη φυσική σας παρουσία αλλά και με τον τρόπο που έχετε συμβάλει για να γίνει όλο αυτό που σήμερα έχουμε εδώ. Ο Πρόεδρός μας θα είναι σε λιγάκι κοντά μας. Λοιπόν, για την οικονομία του χρόνου, έχουμε πάρει ήδη τις απαρτίες. Η Ολομέλειά μας είναι σε απαρτία αυτή τη στιγμή. Και αμέσως θα καλέσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, να μας πει δύο λόγια. Και είμαστε εδώ ακριβώς για να εκφράσουμε τη σταθερή μας πεποίθηση ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι, νομίζω, μια ελάχιστη υποχρέωση που οφείλουμε όλοι μας και στην πορεία που ο καθένας από εσάς έχει καταγράψει μέχρι σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο είναι μια ιστορική εντός εισαγωγικών υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν παθογένειες, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να προσεγγίσουμε και να λύσουμε. Όλα αυτά, όταν είναι ανοιχτός ο διάδρομος επικοινωνίας, μπορούν ευκολότερα να εντοπιστούν και ευκολότερα να επιλύθουν. Και κλείνοντας, σας έλεγα ότι είμαστε μπροστά στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου πλαισίου μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Η προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των κωδίκων, με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, με την κατασκευή, με τον προγραμματισμό της κατασκευής νέων δικαστικών μεγάλων, είναι μια προσπάθεια που σηματοδοτεί ότι επιτέλους και η δικαιοσύνη βρίσκεται στον δρόμο του δικού της εξυγχρονισμού, των δικών της μεταρρυθμίσεων, που στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και για εσάς, τους συλλειτουργούς, πολύ περισσότερο όμως για την ίδια την ελληνική κοινωνία, για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο το δικό μου προσωπικά, υπηρετώντας το ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, όχι μόνο της κυβέρνησης, φαντάζομαι όλων ημών, φαντάζομαι ότι είναι το μεγάλο στοίχημα του σήμερα για όλη την ελληνική κοινωνία. Πολλά συγχαρητήρια για την επαναλαμβανόμενη Ολομέλεια σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ζωντανή διάθεση από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων και όλων των Προέδρων που βρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά κυρίως δείχνει ότι ένας κλάδος που με αγωνία, με πεποίθηση και με συνείδηση μπορεί να εκφράζει και τον προβληματισμό, αλλά πολύ περισσότερο την αναζήτηση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις λύσεων, μπορεί να είναι πραγματικά ζωντανός, να συνιστά, θα έλεγα, έναν πραγματικό διαμορφωτή της κοινής γνώμης και να δίνει ενδεχομένως με τις δικές του αποφάσεις και με τη δική του πορεία τον δρόμο τον οποίο συνολικά πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία. Καλή επιτυχία στην ημερίδα, καλή επιτυχία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για όσο χρόνο θα μπορώ, θα βρίσκομαι εδώ να ακούσω κάποιες από τις δικές σας απόψεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν χθες, αλλά
Μια εκδήλωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα, ωστόσο και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας ήταν εδώ και βλέπω και τον Υπουργό τον οποίο διαδέχθηκα, τον κύριο Καλογύρου εδώ. Είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, εκπέμποντας ένα σταθερό μήνυμα ενότητας και ένα σταθερό μήνυμα συνεργασίας για να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πάντα μια πολιτική ικανοποίηση, διακοινοβουλευτικά θα έλεγα, όταν δίνεται η ευκαιρία σε εκπροσώπους των κομμάτων ή πολλότε μάλλον στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συζητάει ανοιχτά και δημόσια τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το δικηγορικό κλάδο, με το επάγγελμά μας, αλλά με τη φυσιογνωμία, τη στρατηγική της δικαιοσύνης, το πολιτικό περιεχόμενο των δημόσιων πολιτικών. Πολύ σύντομα θα πω, και το ξέρετε γιατί το ζήσαμε μαζί, ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής το 2018 γίνανε κάποια πρώτα βήματα που τα αναγνωρίσατε και τα αναγνωρίσαμε σε σχέση με μια επιστροφή στην επίλυση των προβλημάτων απορρίθμισης που είχε επιφέρει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Και πράγματι προσπαθήσαμε για τότε να ξεκλειδώσουμε τις λύσεις εκείνες, να βρούμε κλειδιά ανάγνωσης σε σχέση με ζητήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων και την καθημερινότητα του δικηγόρου, τη νομική βοήθεια, τη δημιουργία ΕΣΠΑ για νέους ασκούμενους δικηγόρους, την κάλυψη των καινών οργανικών θέσεων, τις νέες προσλήψεις, να προχωρήσουμε μπροστά στην ψηφιακή εποχή, να ανοίξουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε τα ζητήματα πολυνομίας και κακονομίας και πράγματι η περίοδος 2015-2019 χαρακτηρίστηκε από μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές, άλλες με επιτυχία, άλλες με λιγότερη επιτυχία, ενώ χρειάζονταν να τις ξαναδούμε και να λύσουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2019 που κάποια πράγματα φαίνονταν να έχουν δρομολογηθεί και να μπορούσαν να ισχυροποιήσουν τη θέση του δικηγόρου στην καθημερινή ζωή, στην υπεράσπιση των πολιτών, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και όλα αυτά τα αυτονόητα που αποτελούν γονιδιακό χαρακτηριστικό όλων μας ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογικής προσέγγισης τα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι καταλήγουμε όλοι σε μια συναντήληψη όσον αφορά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας. Ήταν πολύ επιτυχημένη η χθεσινή εκδήλωση στο Άστρος και στο χώρο της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης. Για μας είναι πολύ σημαντικό και το ότι η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδριάζει σήμερα στην Τρίπολη και το ότι ελπίζω να σηματοδοτείται έτσι μια επιστροφή χωρίς πισωγυρίσματα στην κανονικότητα μέσω της διαζώσης αυτής της συνεδρίασης στο πνευματικό κέντρο της Τρίπολης. Δεν είμαι ειδικός, δεν έχω επαγγελματική σχέση με τον κλάδο σας. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι διαπιστώνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο και στο κτηριακό, το σχετικό με τα δικαστήρια της χώρας που ανέφερε ο Υπουργός προηγουμένως, αλλά και μια πολύ σημαντική πρόοδο στα θέματα του μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τεχνολογίας και της απονομής της δικαιοσύνης. Παρακαλώ σημειώστε, δεν ξέρω αν θα τεθεί στην συζήτηση της ημερίδας σας σήμερα, την ανάγκη στο κτηριακό, στην αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών των σχετικών με τη δικαιοσύνη να περιληφθεί και η Πελοπόννησος και η Τρίπολη. Είμαστε πρόθυμοι από πλευράς περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεργασία και με τον Δήμο και με το Υπουργείο να συμβάλλουμε σε αυτό και στην εξέβρεση χώρου και στην πιθανή χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ ή άλλου τρόπου. Και παρακαλώ επίσης σημειώστε ότι εκτιμούμε ότι υπάρχει ακόμα πεδίο επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή δημοσίων έργων. Κύριε Υπουργέ, είμαστε σε μια φάση στην οποία έχουμε πάρα πολλούς πόρους να αξιοποιήσουμε είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είτε μέσω του προγράμματος 21-27, του επιχειρησιακού προγράμματος 21-27, όπου η γρήγορη επίλυση, η γρήγορη και δίκαιη προφανώς επίλυση θεμάτων που φτάνουν στα δικαστήρια θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας. Εκτιμώ ότι θα δοθεί η δυνατότητα να επισκεφτείτε και την Αρκαδία και αύριο και να σας έχουμε ξανά εδώ πέρα, είτε με την ιδιότητα των Προέδρων είτε με την ιδιότητα των επισκεπτών της περιοχής μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή ως Δήμαρχος Τρίπολης να υποδέχουμε εδώ στην περιοχή μας, χθες στο Άστρο, σήμερα στην Τρίπολη, τους Προέδρους όλων των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας μας. Και βέβαια ιδιαίτερη είναι και η τιμή να υποδεχόμαστε τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Υφυπουργό και τον κύριο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης στην Τριπολιτσά, στην ιστορική Τριπολιτσά, την πατρίδα του Θεόδωρου Κολοκοντρώνη και πολλών άλλων ηρώων της Επανάστασης του 1821, στην Τριπολιτσά που είναι το λίκνο της νίκης και της ελευθερίας για την Επανάσταση του 1821 και η περιοχή, η Τρίπολη και γενικώς η Αρκαδία, όπου έγιναν μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, με κορυφαίο βέβαια την άρρωση της Τριπολιτσάς, που ήταν και το σημαντικότερο γεγονός των πρώτων χρόνων της Επανάστασης, το γεγονός το οποίο δημιούργησε τις συνθήκες ώστε να πιστέψουν όλοι ότι η Επανάσταση αυτή μπορεί να έχει μέλλον και επιτυχία. Κύριε Υπουργέ, δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Είναι δεδομένη η δική μας στήριξη σαν Δήμος Τρίπολης στην προσπάθεια να εξυγχρονιστεί το δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων. Η δικηγόρη αποτελείται ένα από τα δύο βάθρα της τρίτης εξουσίας, της δικαιοσύνης. Το άλλο βέβαια είναι η δικαστική λειτουργή. Και σε μια εποχή που οι ρόλοι και οι αξίες αμφισβητούνται, νομίζω ότι η παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύσκολα χρόνια, δείχνει ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να στηριζόμαστε σε ένα κράτος δικαίου. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και τον Πρόεδρο της Ολομέλειάς σας για την επιλογή που έκανε αυτή η εξαιρετική ημερίδα και χθες με την εκδήλωση για τα θέματα τα επαναστατικά αλλά και σήμερα με τα θέματα τα επαγγελματικά που έχετε να πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ για την Υπουργή Δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε. Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, σας καλωσορίζω και λέω αυτή τη φορά στην έδρα του νομού, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην έδρα του Ιστορικού Μοριά, στο κέντρο του Ιστορικού Μοριά, στην πρώτη σημαδιακή μετά από ένα χρόνο, και ελπίζω να είναι πρώτη σε μια σειρά από τις τρεις Ολομέλειες που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Τα θέματα πολλά και ήδη από τις πρώτες τοποθετήσεις και χαιρετισμούς των προλαλησάντων προκύπτουν και καινούργια. Καταλαβαίνετε ότι η παρούσα ημερίδα δεν μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα θέματα που έχουν γεννήσει πρόσφατα η πανδημία και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη δικαιοσύνη. Ελπίζω να είναι απλά η αρχή για μια γόνιμη συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου και με τους κοινοβουλευτικούς φορείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο γιατί έχω ήδη βγει εκτός προγράμματος. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Τρίπολη και ελπίζω να έχουμε μια γόνιμη συνεδρίαση της Ολομελίας μας υπό αυτή τη μορφή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω πριν μπούμε στο λόγο, για να μην ταλαιπωρώ τον προηγούμενο χρόνο, γιατί είναι πολύτιμος, να πω κάποιες σκέψεις. Μια και είμαστε σήμερα, κύριε Υπουργέ, και μιλάμε όλοι εδώ μπροστά στους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε γιατί έχουμε το κάνουμε καιρό αυτό. Το κάνουμε στη Λάρισα και το κάνουμε και στην Τρίπολη. Σε αυτή τη μακρά πορεία συνεργασίας που είχαμε 2 χρόνια στην Υπουργεία σας, τα θέματα που συζητήσαμε και λύσαμε ήταν αρκετά. Και οφείλω να ομολογήσω, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να λέω. Είμαι και κριτικός άνθρωπος πολλές φορές. Και ξέρετε τις απόψεις μου, αλλά δεν μου αρέσει να μασώ τα λόγια μου. Έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα από αυτά που είχαμε. Είτε μεγάλα είτε μικρά. Αλλά και τα μικρά μερικές φορές είναι μεγάλα. Το θέμα των ενόρκων βεβαίωσεων, έστω και με την προσωρινή λύση που έχει δοθεί, εύχομαι να γίνει μόνιμη. Το θέμα των εμπιστοσύνων υποθήκων φυλακίων, το θέμα των ιστοσύνων νοσοκομείων δικηγόρων. Τελευταία που μας ταλαιπώρησε πολύ και μπορείς και βρήκαμε μια λύση, τέλη λύση. Τα ζητήματα τα οποία διεξέλθηκαν ήταν αρκετά και νομίζω ότι πολλές φορές βρήκαμε δύο νους στο Υπουργείο για να λύσουμε μια σειρά από θέματα που κλάδος βάζει καθημερινά στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Το θέμα της μηχανογράφησης, της ψηφιακής δικαιοσύνης, το ενίο ψηφιακό πιστοποιητικό της αφαιρετικότητας, το ζήτημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δημογράφων, μια σειρά από θέματα τα επιτάχυνση της ψηφιακής εποχής, τα οποία έχουν μπει μπροστά τα κλιματολόγια. Πολύ μεγάλο έργο, κύριε Υπουργέ, αυτό για μας. Τεράστια διευκόλυνση και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο
με τις απόψεις μας ο καθένας, με τις θέσεις του και την, με την σχέση την οποία έχουμε το, και νομίζω ότι μέχρι σήμερα είμαστε ευτυχείς που μπορούμε και έχουμε ένα ευρύπο νου στο Υπουργείο, είτε συμφωνούμε σε κάποιες προσεγγίσεις που έχουμε, είτε διαφωνούμε. Αυτό το λέω γιατί έχω ακουστεί πολύ, πολύ κριτική και είναι εύκολη κριτική. Είναι, αλλά η κριτική πρέπει να είναι τεκμηριωμένη με λόγο και αντίλογο. Και θα πρέπει να έχει επιχείρημα. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνω συνθηματολογίες ούτε να αφορίζω ανθρώπους. Το είπα και χτες ομιλών. Ότι δεν δαιμονοποιούμε τον άλλον. Η εποχή των διαφορισμών και η εποχή των πράσινων και των βένετων, των αμικών και των αντιαμικών, των Πελοποννησίων και των Ισιωτών, των Εντεροχθών και των Αυτοχθών, για μένα είναι στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος για να πάει μπροστά θέλει διάλογο και επιχειρήματα. Αυτά κύριε Υπουργέ, από την καλή μεριά του νομίσματος. Πάμε τώρα στην άλλη. Γιατί σήμερα δεν περίμενα να έχω τόσα κακά πράγματα να πω. Αλλά θέλω να σας τα πω. Γιατί είναι μαζεμένα. Και δεν τα έκανα εγώ, ήταν δική σας πρωτοβουλία. Εσείς επιλέξατε το timing και θα το. Αφού το επιλέξατε, είμαι υποχρεωμένος να το πω για το σώμα πρέπει να το ξέρει. Ένα. Το θέμα του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Διαβάζω σε ένα βιβλίο που μοίρασα χθες στους συναδέλφους τα πρακτικά του πρώτου συνεδρίου του Γενικού Συλλόγου του Κράτους του 1927. Λέει εδώ ο Μιλών, κατά τι να τρόπο να θεραπευθεί η παρατηρημένη νυν εις τα πρωτοδικία, η δία εις το εναθήνες με γίστη υπερβάσα προπολού πάνω όριο ενοχής βραδίτης, εάν αφισβείται ελλείψεις, η ΣΥ νομίζω απότοκη όχι του δικαστικού οργανισμού, αλλά της ισχύους της πολιτικής δημονομίας. Ή τη έπρεπε προπολού να προσαρμόζεται προς τα συμφισάμενα νυν κοινωνικάς και οικονομικάς συνθήκας και να παρακολουθεί την καλπάζουσα πρόοδο της συγχρόνου ιδιωτικής οικονομίας. Έλεγε το 1928 το συνέδριο του Γενικού Συλλόγου. Σήμερα είμαστε 2021. 7 χρόνια από τα 100. Η πολιτική οικονομία έχει μεγάλη άνοιξη. Αυτή η συζήτηση του 1943-1935 μα έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Με μεγάλες εποχές, με μεγάλες απεργίες. Ένα σύστημα κώδικα πολιτικής οικονομίας που εφαρμόστηκε για να φέρει λύσεις. Και αντί να φέρει λύσεις, τα είχαμε πει και σε εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση που μα είχε τιμήσει με την παρουσία σα στο ΕΒΑ. Έφερε προβλήματα. Αντί να λύσει τα προβλήματα που ήθελε να λύσει, έφερε περισσότερα προβλήματα. Και κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση και ήμασταν ευτυχείς ότι θα συγκροτείται μια επιτροπή στην οποία και συμμετείχαμε με έναν εκπρόσωπό μας για να λύσει τα προβλήματα. Φοβούμαι, κύριε Υπουργέ, ότι ενώ επιχειρούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, δεν θέλω να παρέμβω σε επιμέρους οικονομικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν την παρούσα συζήτηση, υπάρχουν 4 μεγάλα πολιτικά θέματα τα οποία εμείς, ή τουλάχιστον εγώ, σαν ολομήλεια να συζητήσουμε, δεν εκφράζω το σώμα, νομίζω ότι απηχώ τις απόψεις του σώματος, γιατί είναι και αποφάσεις πολλά από αυτά τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται, ή τουλάχιστον ούτε στο σχέδιο που έλαβα γνώση, το οποίο θα το διανύμω και παρακαλώ πολύ τη γραμματεία του συνομιλία να το στείλει τώρα ηλεκτρονικά σε όλους τους συνέδρους, το σχέδιο κώδικα πολιτικής οικονομίας της Επιτροπής, το οποίο έλαβα γνώση από τον εκπρόσωπό μας στις 14 Ιουνίου του 2021. Και βεβαίως, επί του οποίου έχουμε στείλει και εμείς τις προτάσεις μας προς το σχέδιο συντονιστικής, ελπίζω να τις έχετε λάβει γνώση για να τις έχετε μελετήσει συντελεχώς, το σχέδιο της συντονιστικής επιτροπής, την επιμέλεια του οποίου είχε η κυρία Μπαζδέκη και ευχαριστώ για την προσπάθεια και η επιτροπή καθηγητών υπό την επικεφαλής του κ. Καλαβρό, ο οποίος συνέταξε το δικό μας σχέδιο προτάσεων και το κατέθεσε εσάς. Θέλω να επισημάνω 4 σημεία, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, το θέμα του αποβόσεων. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θα το λύσουμε σε αυτόν τον κώδικα. Δεν το έχω διαβάσει καλά, ίσως να μην διαβάζω καλά. Μήπως να μου φύγει κάτι, είναι μεγάλο το κείμενο. Αλλά δεν φαίνεται να λύνεται σε αυτόν τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν βγει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει τη σχέση μας. Μας έχει λίγο δημιουργήσει ένα πρόβλημα με εκείνη την περιβόητη τροπολογία Κωνσταντινίδη. Και μας είχατε πει θα το επιλύσετε εδώ. Νομίζω ότι οφείλουμε να το επιλύσουμε τώρα αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι είναι και η δική σας δέσμευση να το λύσουμε. Σε όποια κατεύθυνση. Αλλά όχι στο να αφήσουμε το status quo ante που υπάρχει σήμερα. Το δεύτερο θέμα είναι το 1938, δηλαδή η προσωρινή προστασία. Το οποίο έχει φέρει μια σειρά από προβλήματα, ακόμα και στις τράπεζες, οι οποίες το επέβαλαν με το 1943-1945. Ούτε οι ίδιες πια το θέλουν. Η κόλλη για τη μετώπιση του 1938 σε σχέση με την πλήρη αντιμετώπιση που είχαμε προτείνει εμείς, νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στην εφαρμογή του 1938, που το ξέρουμε τόσα χρόνια πριν το 1943-1945. Διότι το 1938 ήταν ένα θέμα το οποίο μας είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στην νομοθέτηση του κώδικα του 1943-1945. Το τρίτο είναι το 2037.
η πολιτική δίκη, η κατάργηση μαρτύρου διαδικασίας. Όλη αυτή η διαδικασία των ενόρκων βεβαιώσεων, της βιομηχανίας ενόρκων βεβαιώσεων, που από άποψη οικονομική βεβαίως του βαθμού που κάνουν δικηγόροι μπορεί να είναι συντελήθιο μας και υποφελείς οικονομικά, αλλά δια την εξέφραση και την αναζήτηση της αληθείας δεν είναι πλέον πρόσφορος μέθοδος. Και βεβαίως έχουμε οδηγηθεί σε μια σειρά από ένα εξεβεβαίως, οι οποίες ξέρουν πώς γίνονται, πώς συντάσσονται και πώς αποδίδονται. Νομίζω ότι το θέμα του 2.37 δεν θα πρέπει να μείνεται στην δογματική αιμονή της πλειοψηφίας της Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται κυρίως από δικαστές, οι οποίοι πράγματι βολεύονται με την καλή έννοια, να το πω έτσι, με δεν θα βρω λέξη για να χρυσώ στο χάπι, βολεύονται από αυτή τη διαδικασία. Με μια έννοια βεβαίως και να τελειώνουμε, χωρίς την αγροματική διαδικασία. Στα τεστ, το τέταρτο σημείο περιμένει την πιλωτική δίκη. Αυτό καταργεί την δυνατότητα του πολυμερούς ελέγχου, τη δυνατότητα του διάκτυρου ελέγχου των νόμων, από τον τελευταίο έρημο δίκη της χώρας μέχρι τον. Στην ουσία είναι από την πίσω πόρτα ένα συνταγματικό δικαστήριο. Αν η κυβέρνηση ήθελε να το κάνει και το πολιτικό σύστημα της χώρας, θα το είχε πράξει μια σειρά από αναθεωρήσεις. Δεν το έπραξε. Να φέρουμε από την πίσω πόρτα ένα συνταγματικό δικαστήριο και να μπορούμε να φέρουμε τον Άριο Πάγο όπως το ΣΤΕ για να επιλύει μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν είναι σαν να μην εμπιστευόμαστε τους δικαστές της χώρας.